να κάνουμε μία κουβέντα εν ώψη και αυτών που έρχονται, γιατί πολλά δεν συζητιούνται, με τον αγαπητό φίλο της εκπομπής και της συχνότητας, το Θέμη το Τζίμα, διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο και νομικό. Κύριε Τζίμα, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλό μήνα. Και καλό μήνα. Κοιτάξτε, είναι ένας μήνας που ξεκινάει με την 110η επέτειο από την Ένωση Κρήτης με την Ελλάδα σας σήμερα, επισήμως. Ναι. Και έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι τότε οι κριτικοί που σηκώναν τη σημαία προφανώς και δεν είχαν κατά νου μειωμένη επίρρεια ως σε αυτή την Ένωση. Αλλά τώρα πάμε σε μία εβδομάδα, σε μία συνάντηση που είναι σε ένα κλίμα ηρεμίας, λέμε εμείς. Και μάλιστα χθες σε ένα φόρουμ η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος είπαν ότι πρέπει να διατηρούμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες με την Τουρκία και να πηγαίνουμε σε διάλογο, δεν έχουμε να φοβηθούμε γιατί έχουμε τη δύναμη του δικαίου μαζί. Και έχουμε απ' την άλλη το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας που συνεδρίασε, είπε για όλες τις άλλες περιοχές εκτός Ελλάδας και Κύπρου. Δεν έκανε καμία ανακοίνωση. Ναι. Οι δηλώσεις Μπακογιάννη Βενιζέλου κινούνται μεταξύ κοινοτοπίας και πονηριάς. Προφανώς κανείς δεν θέλει να μην μιλάει με το γειτονά του. Όλοι μιλάνε με όλους. Η Χαμάς μιλάει με το Ισραήλ, έστω μέσω διαμεσολαβητών, αλλά μιλούν. Άρα, καταρχάς, αυτές οι δηλώσεις δεν λένε και τίποτα, επαναλαμβάνουν το αυτονόητο. Το πονηρό κομμάτι είναι το ότι δεν απαντούν στο εξής ερώτημα. Το είχε θέσει όχι ακριβώς για τη συζήτηση, για το διάλογο, αλλά για το θέμα της ειρήνης και του πολέμου. Ένας, μια πολύ μεγάλη μορφή της Μέσης Ανατολής, ξεχασμένος ίσως σε εμάς σήμερα, ο Γιασάν Καναφανή σε μια συνέντευξή του που έλεγε ότι πολεμάς για κάτι και κάνεις ειρήνη για κάτι. Αντιστοίχως λοιπόν μιλάς για κάτι. Το θέμα δεν είναι να πούμε ότι είναι καλό να μιλάμε, καλό είναι να μιλάμε προφανώς. Αλλά για τι πράγμα μιλάμε. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Και το κρίσιμο αυτό ερώτημα δεν θέλει να το αγγίξει όχι μόνο η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Βενιζέλος. Είναι φορείς ενός συγκεκριμένου συστήματος εξουσίας, εκπρόσωπο ενός συγκεκριμένου συστήματος εξουσίας στη χώρα και οι δύο, του ίδιου. Λοιπόν, γι' αυτό και πολλές δεκαετίες πριν ήταν πάντα και τηλεοπτικό δίδυμο, άλλωστε. Θέλουμε λοιπόν για ποιο πράγμα συζητάμε. Με όσα γνωρίζουμε, θα συζητήσουμε επί μιας ατζέντα την οποία έχουν φέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες και που λέει ηρεμία στο Αιγαίο. Έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Δεν θέλουμε εντάσεις. Και δεύτερον, επί μιας ατζέντα την οποία η Τουρκία έχει θέσει μια σειρά ζητημάτων και η Ελλάδα δεν έχει θέσει ζητήματα. Όπως έχουμε πολλές φορές και στις συζητήσεις μας, αυτό αντικειμενικώς δημιουργεί μια ανισορροπία. Ναι, μας ακούτε? Ναι, κύριε Σακίνη, ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε, συνεχίστε. Ναι. Λοιπόν, αυτό λέω ότι άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια ανισορροπία. Και αυτό είναι το μείζον ζήτημα σε αυτή τη συζήτηση, η οποία έρχεται. Ο αντίλογος εδώ είναι ότι έχουμε ήδη μία παρατεταμένη σε μήνες περίοδο ηρεμίας. Έχει φύγει το κλίμα έντασης, απειλών, παραβιάσεων, παραβάσεων. Δεν ξέρω αν έχει φύγει, εσείς θα μας πείτε. Υπερπτήσεων, οι φραστικές διατυπώσεις, οι πολύ χοντρές. Άρα, ναι, άρα ναι. Μισό λεπτό. Άρα η Τουρκία, θα το πω λαϊκά, έκοψε λάσπη, δεν της βγήκε η πολιτική. Αυτό είναι το αφήγημα που υπάρχει στην ελληνική πολιτική σκηνή και βάζει την αναθεωρητική ατζέντα στο ράφι και προσέρχεται σε μια συζήτηση με την Ελλάδα. Κακό είναι αυτό? Αν την είχε βάλει στο ράφι, καθόλου, αλλά δεν την έχει βάλει. Κοιτάξτε, πρέπει εδώ πέρα τώρα να πούμε λίγο πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, δυστυχώς δεν είναι. Φυσικά και είναι καλό να έχεις λιγότερες παραβιάσεις και λιγότερες παραβάσεις από ό,τι είχες. Και φυσικά και η τακτική στο πεδίο φέρει ένα πολιτικό μήνυμα. Σωστά είναι όλα αυτά. Πέραν όμως αυτών των τακτικών κινήσεων που έχουν τη σημασία τους, δεν λέω ότι δεν υποστηρίζω ότι είναι αδιάφορες, υπάρχουν και οι στρατηγικές επιλογές που είναι ακόμη πιο σημαντικές. Η Τουρκία δε, ιδίως επί Ερντογάν, αλλά και πριν από τον Ερντογάν, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις, Συρία κτλ., δεν ακολούθησε ιδίως ως προς την Ελλάδα τυχοδιοκτική πολιτική. Δηλαδή δεν πραγματοποίησε κάποια εφόρμηση
στο πεδίο εναντίον της Ελλάδας. Η Τουρκία αυτό που κάνει είναι ότι αυξομειώνει τις εντάσεις με βάση τους δικούς της υπολογισμούς. Αυτό το έχουμε δει να γίνεται στην πραγματικότητα και από πριν τον Ερντογάν, αλλά και τα τελευταία 20 χρόνια. Υπάρχουν περίοδοι σχετικής ηρεμίας στο πεδίο και κατόπιν υπάρχουν περίοδοι με πολύ μεγαλύτερη ένταση, οι οποίες κάποια στιγμή κλιμακώνονται, φέρνουν ένα αποτέλεσμα και μετά ξαναμπαίνουμε στον κύκλο της ηρεμίας. Το σταθερό όμως, ο σταθερός καμβάς, είναι η διεύρυνση μιας αναθεωρητικής ατζέντας. Ξεκινήσαμε τα πρώτα ζητήματα για το Αιγαίο να τίθενται τη δεκαετία του 70. Mm-hmm. Συνεχίσαμε τη δεκαετία του 80. Πήγαμε στα Ήμια όπου ετέθη ζήτημα γκρίζων ζωνών και έχουμε φτάσει σήμερα να μιλούμε για αμφισβήτηση κυριαρχίας σε κατοικημένα νησιά. Αν δηλαδή κανείς δεν το δει μήνα-μήνα ή χρόνο-χρόνο, αλλά το δει σε βάθος δεκαετιών, από εκεί που υπήρχε μία διαφορά ως προς την υφαλοκρηπίδα, έχουμε φτάσει από την τουρκική πλευρά να υπάρχει μία διαφορά ως προς το αν η Ελλάδα και μέχρι πότε θα μπορεί να ασκεί κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό δεν έχει αναιρεθεί. Άρα εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Η Ελλάδα και η Τουρκία θα συζητήσουν σε μια εβδομάδα επιτακτικών ζητημάτων, δηλαδή θα πούμε ότι εντάξει, στα στρατηγικά θέματα δεν τα βρίσκουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο, αλλά τέλος πάντων ρε παιδί μου να συνεχίσουμε να έχουμε ήρεμα νερά σχετικώς έστω στο πεδίο. Θα συζητήσουμε και επιστρατηγικών ζητημάτων, δηλαδή αν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση θα θέσει η Τουρκία και με κάποιο τρόπο θα απαντήσει σε αυτό που θα θέσει ο Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τις στρατηγικές της επιδιώξεις. Εάν ναι, που είναι και το πιθανότερο, για ποιον ακριβώς λόγο οργανώνουμε αυτή την επίσκεψη? Για να δώσουμε ένα φόρουμ διμερές έστω στο οποίο η τουρκική πλευρά θα θέσει και τις στρατηγικές της επιδιώξεις? Αυτό είναι ασαφές, διότι αν θες να συζητήσεις για το τι γίνεται στο πεδίο, δεν συναντώνται οι ηγεσίες σε τόσο υψηλό επίπεδο, συναντώνται σε ένα πολύ χαμηλότερο. Mm-hmm. Άρα αυτός ο αναβιβασμός, γιατί δεν έρχεται μόνος του, καλά το λέτε, έρχεται με υπουργικό συμβούλιο, με ένα μάτσο κόσμος, αλλά η συνάντηση επίπεδο αρχηγών ουσιαστικά εξουσίας Τουρκίας και Ελλάδας, κατά τη γνώμη σας δείχνει εκ προημίου το τι θα συζητηθεί? Και προφανώς φαντάζομαι ότι διαχωρίζεται άλλο δημοσίως τι θα λεχθεί και το πιο ενδιαφέρον είναι άλλο τι θα λεχθεί στις κλειστές πόρτες. Προφανώς. Εγώ βέβαια δεν αποκλείω και δημοσίως να μας εκπλήξει ο Ερντογάν, αν και εκεί θα είμαστε μάλλον, θέλω να πιστεύω, προετοιμασμένοι. Διότι δεν κρύφτηκε ούτε με το Σόλτς, αλλά τέλος πάντων εκεί πες ότι έχουμε ένα καμπανάκι. Το ενδιαφέρον είναι το ιδιωτικό. Πιθανολογώ πως ναι, ότι αν τεθεί κάτι τέτοιο δημοσίως θα υπάρξει μια στις συνήθεις διπλωματικές απαντήσεις, απάντηση από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Το κρίσιμο όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι τι θα ζητηθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αλλά επίσης, εξίσου αν όχι κρισιμότερο, είναι ότι φυσικά και δεν κάνεις τέτοιες συναντήσεις παρά για να συζητήσεις κυρίως στρατηγικού χαρακτήρα ζητήματα. Και εδώ υπάρχει ένα μήνυμα της ελληνικής διπλωματίας, ότι μπορείτε να θέσετε προς την Τουρκία, μπορείτε να θέσετε όποια στρατηγικής φύσης ζητήματα θέλετε, εάν στο πεδίο δεν είστε πάρα πολύ επιθετικοί, εμείς θα κάνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, βρίσκω πολύ δύσκολο, ποιο παράδειγμα να χρησιμοποιήσω, να φτάσει σε ένα σημείο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αρνηθούν κυριαρχία, κομμάτι της κυριαρχίας του Ιράν και ο Ιρανός πρόεδρος να συναντήσει τον Αμερικανό χωρίς να έχουν προηγηθεί κάποιες, χωρίς να έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις επ' αυτού. Όταν συναντήθηκε, για να θέσω ένα άλλο παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες ο Biden με το Xi Jinping, η κινέζικη πλευρά ουσιαστικώς απέτησε και πέτυχε να πει ο Biden στη συνάντηση ότι δεν αμφισβητεί την κινέζικη
την αρχή της μίας Κίνας ως προς την Ταϊβάν και τα λοιπά. Είπε βέβαια και τα δικά του μετά, ναι, ναι. Αλλά ετέθη ως όρος ουσιαστικά ότι θα επαναλάβει ότι δεν αμφισβητεί επί της αρχής την κινέζικη κυριαρχία σε όλη την επικράτεια, που περιλαμβάνει και την Ταϊβάν. Αλλά μετά υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς και τα λοιπά που είναι γνωστό. Εδώ εμείς συναντιόμαστε χωρίς τέτοιες απαιτήσεις. Δηλαδή δεν πάμε και λέμε θα γίνει η συνάντηση, αλλά για να γίνει αυτή η συνάντηση θα πρέπει η τουρκική πλευρά να διαβεβαιώσει δημοσίως ότι δεν αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στην επικράτειά της. Αυτό δηλαδή που είναι τόσο καθαρό σε οποιαδήποτε διακρατική σχέση, στη διακρατική σχέση Ελλάδας-Τουρκίας δεν ισχύει, και εκείνη η πονηριά αυτού από όπου ξεκινήσαμε, επειδή και πώς έχει περάσει αυτό στον κόσμο, μέσα από ένα ιδεολόγημα το οποίο δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο, τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ, το οποίο πλασάρουν διάφοροι δημοσιογράφοι και πολιτικά πρόσωπα του συστήματος εξής, που λένε είναι καλό να συζητάμε. Να συζητάμε. Εγώ θέλω να σας κάνω μια άλλη άσκηση προς ομοίωση και θα πάω μετά και πιο ουσιαστικά για να δούμε αν όντως υπάρχει ένα κλίμα ήρεμο και ανέφελο, έστω και σε επίπεδο τακτικής. Προχθές ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Λονδίνο. Πριν συναντηθεί με τον Βρετανό ομόλογό του, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου του Ορθότερων, έδωσε μια συνέντευξη. Στη συνέντευξη αυτή επαναδιατύπωσε με σαφήνεια εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται από εκεί και πίσω, ότι πρόκειται για αφαιρεμένα ουσιαστικά μέλη του Παρθενώνα, έφερε το παράδειγμα της Μόνα Λίζα, και είπε ότι αυτά πρέπει να επιστραφούν. Δηλαδή το ζήτημα της διεκδίκησης επιστροφής των κλεμμένων. Μετά από αυτό ο κύριος Σούνακ, ενώ είχαν προγραμματίσει συνάντηση, με έναν ιταμό χυδαίο τρόπο έκοψε οποιοδήποτε ραντεβού, το ματέωσε και είπε δεν συζητώ διότι άλλα είχαμε πει κτλ. Κτλ. Από πλευρά Σούνακ δηλαδή δεν έγινε καμία κίνηση, οι Υπουργοί Εξωτερικών μετά συζητάγαν βέβαια, επισήμως συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα νομοποιούσε τα όσα είχε πει στη συνέντευξη ως διεκδίκηση. Αυτό δεν μας λέει κάτι. Ακριβώς. Μα, συμφωνώ απολύτως. Είναι, γι' αυτό ξέρετε, η πονηριά κρύβεται σε αυτές τις λεπτομέρειες. Οι συζητήσεις μεταξύ κρατών και εν προκειμένου εκπροσώπων κρατών και δείστε τόσο υψηλό επίπεδο, δεν είναι συζητήσεις δύο φύλων. Ασχέτως αν έχει επικρατήσει αυτή ο λίγο τη γελία μόδα να απευθύνονται ένας τον άλλον με το μικρό του λες και βγήκανε γενικώς στις διπλωματικές επαφές και πρωταγωνιστούν και κάποιοι δικοί μας ηγέτες του παρελθόντος κυρίως. Λες και βγήκαν δύο φίλοι να πιούν μια μπύρα. Υπάρχει μια ατζέντα η οποία είναι πολύ προσεκτικά φτιαγμένη από υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου η μία πλευρά να μην εκθέσει την άλλη, διότι υπάρχει η συνείδηση ότι εάν μια πλευρά εκθέσει την άλλη σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, οι διμερείς σχέσεις θα επιδεινωθούν πάρα πολύ έντονα. Και γι' αυτό προτιμούν να στείλουν το μήνυμα, καλός ή κακός, κάκι στα κάτι γνώμη μας, ο Σούνακ εν προκειμά, δεν έχει σημασία, να στείλουν το μήνυμα εκ των προτέρων. Αλλιώς έχουμε άλλες κινήσεις, διακόπτεται η συνάντηση, μπορεί να αποχωρήσει μια πλευρά κτλ. Εμείς έχουμε δεχτεί ότι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτό δεν ισχύει και πώς το έχουμε δεχτεί, λέμε παιδιά, εάν δεν μιλάμε με τους Τούρκους, παρότι θέτουν ζητήματα κυριαρχίας για τη χώρα μας, κομβική σημασίας ζητήματα κυριαρχίας μάλιστα, λοιπόν, εάν δεν μιλάμε μαζί τους, οι Τούρκοι θα εξαγριωθούν. Αν οι Τούρκοι εξαγριωθούν θα γίνουν πολύ επικίνδυνοι. Εμείς εννοείται ότι πόλεμο δεν θέλουμε, άρα δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνουν οι Τούρκοι επικίνδυνοι. Πώς δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν επικίνδυνοι? Με το να μιλάμε μαζί τους, να λέμε εντάξει είπα μια κουβέντα παραπάνω αλλά το είπαν για εσωτερική κατανάλωση και δεν το εννοούν ακριβώς έτσι, λάθος καταλάβαμε και πάει λέγοντας. Είναι μια νοοτροπία μειωμένης κυριαρχίας, χώρας μειωμένης κυριαρχίας, η οποία υπάρχει σε πάρα πολλά ζητήματα, μάλλον προς πάρα πολλές πλευρές και σε πάρα πολλά ζητήματα, και προς Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και προς την Γερμανία και προς το Ισραήλ και προς την Τουρκία, ότι
όταν βλέπουμε δύσκολες καταστάσεις απέναντι σε κάποιον που νομίζουμε ισχυρό, εμείς θα κάνουμε πίσω και θα ευχόμαστε να περάσει ο κίνδυνος από μόνος του. Είναι η πολιτική του κατευνασμού. Αυτή ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια και αυτή θα συνεχίσει να ακολουθείται και τώρα. Άρα λοιπόν πάμε σε μια συνάντηση η οποία μπορεί να διαφημιστεί ως πετυχημένη, ενδεχομένως να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε γενικώς ένα καλό κλίμα, την ίδια στιγμή όμως θα επιβεβαιώσει και ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα να συναντιέται σε πολύ υψηλό επίπεδο, παρότι η κυριαρχία της αμφισβητείται τουλάχιστον στο Αιγαίο. Λέει εδώ ένας φίλος, ένα σοβαρό θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί εμάς ως ελληνικό λαό δεν είναι το γεγονός ότι πιθανότητα εν κρυπτό υπάρχουν ήδη συζητήσεις και υποχωρήσεις. Επί του πεδίου δηλαδή, άσχετα με το τι λέγεται δημόσια, με τις παραβάσεις, παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, τι γίνεται? Ακούτε εσείς λέει πουθενά για αναχαιτήσεις? Άλλος φίλος λέει, η συμφωνία με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό που κόβει στη μέση το νησί της Ρόντου είναι γνωστή. Μήπως την άλλη εβδομάδα με τον Ερντογάν δούμε αναγνώριση δικαιωμάτων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο? Εξάλλου είναι φανερή προσπάθεια προς αυτό το σκοπό πολιτικών. Ξέρετε, υπάρχουν, ενώ πάμε στη συνάντηση, υπάρχουν ήδη, περνάνε κάτω από το ραντάρ, Νόταμ και Ναύτεξ για έρευνα και διάσωση και για ασκήσεις της Τουρκίας. Και πιο δυτικά του 25ου μεσημβρινού. Βεβαίως υπήρξε, να το πω, αντινάφτεξ, αλλά αυτό δεν αλλάζει τις προθέσεις της ήρεμης Τουρκίας. Το ότι εμείς βγάλαμε μια αντινάφτεξ δεν λέει κάτι αυτό. Οι ασκήσεις γίνονται και πέραν του 25ου μεσημβρινού. Η γαλάζια πατρίδα ως αφήγημα από τον Τούρκο Ναύαρχο του πολεμικού ναυτικού είναι εδώ. Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι εδώ. Η συμφωνία με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό που λέει ο Νίκος από το Λονδίνο είναι εδώ. Το ότι έχουμε βγάλει από το ράφι, έχουμε βάλει στο ράφι οριστικά το Κυπριακό και μάλιστα έχουμε πει στους Κυπρίους, αφήστε, αν προοδεύσουν οι σχέσεις με την Τουρκία θα ωφεληθείτε κι εσείς και γι' αυτό μην με μουρώνετε που δεν συζητάμε το Κυπριακό, είναι εδώ. Άρα. Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι συμφωνούμε απολύτως. Ακόμη και στο πεδίο υπάρχει μια σκάλα κλιμάκωσης, όταν την αναβαίνουμε κλιμακώνουμε και όταν την κατεβαίνουμε αποκλιμακώνουμε. Το ότι δεν έχουμε η Τουρκία, τι κάνει με αυτές τις κινήσεις, την ΟΤΑΜ και τα λοιπά, υπενθυμίζει σε ένα επίπεδο το οποίο ξέρει ότι δεν θα προκαλέσει κάποια αντίδραση ελληνική πέρα από τις συνηθισμένες, υπενθυμίζει ότι δεν αναιρεί αυτά τα οποία έχει πει. Και εδώ που τα λέμε, δεν έχει και κανένα λόγο να το κάνει. Δηλαδή, για σκεφτείτε, μια χώρα, επαναλαμβάνω, ας δούμε σε ένα βάθος ορισμένων δεκαετιών, η οποία αμέσως μετά την κατοχή της Κύπρου ανοίγει ένα ζήτημα Αιγαίου, συναντά μια πιο σκληρή αντίδραση στο πεδίο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, και από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά διαγιγνώσκει πολύ εύκολα ότι η ελληνική πλευρά είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να μην έχει στρατιωτική εμπλοκή μαζί της. Λοιπόν, και βλέπει ότι από το 96 και μετά αυτό γίνεται πάρα πολύ, όχι απλώς εμφανές, ουσιαστικά γίνεται επίσημο. Και φτάνει, επαναλαμβάνω, κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες μετά, που όμως σε ιστορικό χρόνο είναι ένα πολύ μικρό διάστημα. Λοιπόν, φτάνει κάποιες δεκαετίες μετά να λέει, αν δεν αποσύρετε τα όπλα από το Ανατολικό Αιγαίο, δεν είναι σίγουρο ότι σε αυτά τα νησιά μπορείτε να ασκείτε κυριαρχία. Αυτή η χώρα, η οποία δεν έχει συναντήσει ουσιαστική στρατιωτική αντίδραση κατά τη διάρκεια αυτής της κλιμάκωσης. Δηλαδή είχαμε τη στάση μας τα Ήμια που ήταν ότι βγάλαμε όλο το στόλο και μετά το μαζέψαμε και φύγαμε, παρότι είχαμε και νεκρούς, και την επακούμβηση του καλοκαιριού του 2020, η οποία όμως μας άλλαξε ταυτοχρόνως και τις κόκκινες γραμμές μας. Για ποιον ακριβώς λόγο λοιπόν να βγάλει κάτι από τις διεκδικήσεις της? Η στιγμή μάλιστα που, για να μην κοροϊδευόμαστε, από τη στιγμή πρώτα απ' όλα που δεν πιέζουμε εμείς ιδιαιτέρως, δεν έχει κανένα λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδειχθούν βασιλικότερες του βασιλέως, πολλό δε μάλλον όταν και ζούμε σε μια διεθνή κατάσταση που η Τουρκία τους είναι απολύτως αναγκαία. Άρα δεν είναι εκτός κάδρου και ο ρόλος που παίζει στις ευρύτερες περιφερειακές διενέξεις.
Όχι, φυσικά. Όχι. Πείτε μου όμως, το ότι το Κυπριακό έχει μπει εντελώς στο ράφι και την ίδια στιγμή η Τουρκία στην Κύπρο είναι με επιθετική διάταξη, είτε λέγεται ουδέτερη ζώνη, είτε λέγεται αμόχωστος, είτε λέγεται παιδιά τελειώσαμε δύο χωριστά κράτη. Αυτό δεν λέει κάτι. Λέει πολλά. Θα καλούσα να σκεφτούμε, και επειδή είχαμε αυτές τις συζητήσεις μέσως και με τους ακροατές σας, να συγκρίνουμε δύο περιπτώσεις. Όταν το Παλαιστινιακό πήγε να μπει στο ράφι, γιατί αυτή ήταν η προσπάθεια των ΗΠΑ, η Παλαιστινιακή πλευρά φρόντισε να ενεργήσει σύμφωνα με το δικαίωμά της να υπερασπίζεται την εθνική της απελευθέρωση με τρόπο που τα επανέφερε στο κέντρο, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Αυτό πέτυχε σε 7 Οκτωβρίου. Όταν το Κυπριακό μπαίνει στο ράφι, εμείς ξεφυσάμε ήσυχοι, ανακουφιζόμαστε. Το Κυπριακό έχει μπει στο ράφι γιατί ο ελληνισμός και της Ελλάδας και της Κύπρου θέλουν να το βάλουν στο ράφι. Ας μην γελιόμαστε. Η μεν Ελλάδα και ιδίως η παράταξη που κυβερνά σήμερα, όχι μόνο αυτή, αλλά ιδίως αυτή από την περίοδο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Μεγάλου, θεωρούσε το Κυπριακό ένα τρομερά ενοχλητικό ζήτημα, το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει ανοίξει ποτέ. Σε αυτή τη λογική κατόπιν προσχώρησε σε βάθος δεκαετιών το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού αισθήματος. Ο δε κυπριακός ελληνισμός είχε τον προηγούμενο πρόεδρο να λέει, της Κύπρου εννοώ, ακόμη και αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι, πέρα από αυτά που έχουν ήδη καταλάβει, θα είναι αυτοκτονία να σηκώσουμε όπλο εναντίον τους. Τι περιμένετε να γίνει μετά από αυτό δηλαδή? Πώς θα ξανανοίξει το Κυπριακό ως μείζο ζήτημα? Ρωτάει ο φίλος ο Αργύρης, καλημέρα λέει κύριε Τζίμα. Προφανώς δεν βγάζεται από την κονίστρα έξω και τα ενεργειακά πεδία, και μάλλον φαίνεται ότι ερχόμαστε πιο κοντά σε μοντέλο όχι συνεκμετάλλευσης πάνω σε ένα κοίτασμα στα όρια μιας ΑΟΣ θολής, αλλά σε συνδιαχείριση ακόμη και δικών μας. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Προφανές είναι αυτό. Νομίζω ότι πλέον, επειδή έχουμε απομακρυνθεί και από τη δεκαετία του 80, δεν είναι κρυφό. Δηλαδή λέγεται ευθέως ότι πρέπει να πάμε σε μια μορφή συνεκμετάλλευση. Και όπως έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, εγώ προσωπικώς δεν θα είχα καμία αντίδυση με τη συνεκμετάλλευση αν κάποιος εξηγούσε τι εννοούμε με αυτή τη λέξη. Δηλαδή θα συνεκμεταλλευτούμε έστω περιοχές που υπάρχει, οριακές που υπάρχει μία, τέλος πάντων, ένα πραγματικό νομικό θεμέλιο στα επιχειρήματα και της μιας και της άλλης πλευράς? Βεβαιότατα, εγώ θα έλεγα. Φοβάμαι ότι δεν μιλούμε γι' αυτό. Θυμίζω ότι έχουμε ένα προηγούμενο, δηλαδή έχουμε μία πολιτική της Τουρκίας στην Κύπρο, σε σχέση με την Κύπρο, όπου πήγε κανονικά και στην προσπάθεια να αξιοποιήσει κοιτάσματα που ανήκουν στην Κυπριακή, να ερευνήσει και να αξιοποιήσει κοιτάσματα που ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, και δεν κουνήθηκε φύλο. Ούτε από τις ΗΠΑ, στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κύπρος τελευταία, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε φυσικά από την Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα, ξέρετε, το επαναλαμβάνω, ας δούμε άλλες χώρες για να καταλάβουμε γιατί οι εμένοι δεν επιτρέπουν να πετάξει αμερικανικό ντρόουν στον ενέργειο του χώρου και το καταρρύπτουν. Γιατί το ίδιο κάνουν οι Ιρανοί? Δεν φοβούνται αυτοί τον πόλεμο ή δεν ξέρουν ότι έχουν απέναντι μια πυρηνική δύναμη? Γιατί οι Παλαιστίνοι, όταν πάει να ξεχαστεί το Παλαιστινιακό, φροντίζουν και ορθώς να το επαναφέρουν στο προσκήνιο με τον τρόπο που εκείνοι επιλέγουν? Διότι η άλλη πλευρά πάντα αναλύει τα μηνύματα που στέλνεις. Όταν εσύ σε μια χώρα όταν ένα ντρόουν άλλου κράτους παραβιάζει τον εναέριό σου χώρο και ελέγχει τις στρατιωτικές σου δυνάμεις, το αναχαιτίζεις τον ντρόουν, τονίζω. Αυτό λέει πάρα πολλά για το μέχρι πού μπορεί να σε πάει ο άλλος. Όταν μπαίνει στην Κυπριακή ΑΟΣ και λέει αυτό είναι δικό μου, δεν υπάρχει Κύπρος,
και εσύ βγάζεις μια διπλωματική διαμαρτυρία, επιτρέψτε να πω, της πλάκας, επίσης καταλαβαίνει ότι το όριό σου είναι πολύ διευρυμένο. Και κυρίως όταν η ελληνική πολιτική ηγεσία για οτιδήποτε συμβεί πηγαίνει στον Αμερικανό πρέσβη, ο οποίος ενημερώνει τον συνάδελφό του στην Άγκυρα και βλέπουν πώς θα ρυθμίσουν το ζήτημα μιας χώρας η οποία συμπεριφέρεται σαν προτεκτορά. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Λεωνίδας. Καλημέρα κύριε Τζιμά. Σωστές οι επισημάνσεις. Το ερώτημα είναι όμως, πώς κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε λοιπόν να συμπεριφερθούμε? Το έχουμε πει και άλλη φορά με την άποψή μου, την έχω πει. Πρώτα απ' όλα να αποκτήσουμε εθνική στρατηγική. Δική μας, όχι η αμερικανική ή οποιαδήποτε άλλη. Εννοώ, δεν είναι σε μένα σαφές τι θέλει να κάνει η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, με τα πιθανά ενεργειακά της κοιτάσματα. Δηλαδή, είδα μια τρομερή διακομματική θέρμη για τον East Med, ένα σχέδιο που δεν φαινόταν και τότε ότι ήταν βιώσιμο, αλλά ενδιέφερε πάρα πολύ το Ισραήλ. Συνεκτική ελληνική στρατηγική που να λέει, εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε, παραδείγματος, να διερευνήσουμε και να αξιοποιήσουμε κάθε ενεργειακό κοίτασμα. Θεωρούμε ότι η ΑΟΣ που δικαιούμαστε είναι αυτή. Την ορίζουμε. Και κατόπιν εξασκούμε τα δικαιώματά μας, δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Άρα αν δεν έχει στρατηγική, δεν μπορείς να κάνεις οποιοδήποτε άλλο βήμα, σε ορίζει άλλη πλευρά. Το πρώτο είναι αυτό, να αποκτήσουμε εθνική στρατηγική και να εξηγήσουμε, να ζυμωθούμε ως λαός ότι για να υπάρχεις πρέπει να έχεις εθνική στρατηγική. Δεν είναι μόνο η ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα κομμάτι και δεν είναι ίσως και το, όχι ίσως, δεν είναι σίγουρο και το σημαντικότερο. Πολύ σημαντικότερο είναι το αν εν τέλει μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε τα νησιά μας. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου το ενδιαφέρει και δεν το ενδιαφέρει. Και δεν αναφέρομαι στην Τουρκία κυρίως. Όταν αφήνεις τους νησιώτες σου χωρίς δομές υγείας και τους αναγκάζεις να πηγαίνουν στην άλλη πλευρά, με συγχωρείτε, δεν μου δίνουμε την αίσθηση ως κράτος ότι μας πολύ ενδιαφέρουν τα νησιά. Λέει εδώ ο Γιάννης, καλημέρα. Έχω θέσει το ερώτημα σε αρκετούς καλεσμένους στην εκπομπή. Θα ήθελα και την άποψη του κύριου Τζίμα. Είναι δυνατόν, λέει, να λάβει κανείς σοβαρά την εξωτερική πολιτική της χώρας μας όταν συνομιλούμε, για παράδειγμα, με αυτούς που μας απειλούν με πόλεμο, αν ασκήσουμε νόμιμα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή δικαιώματα κυριαρχίας? Επαναλαμβάνω. Το ζήτημα είναι βαθύτερο. Σωστό είναι αυτό που λέει ο ακροατής. Αλλά είναι βαθύτερο, όχι χειρότερο. Η Ελλάδα έχει αμερικανική εξωτερική πολιτική. Δεν έχει ελληνική. Και για την αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν είναι τόσο σημαντικές οι τουρκικές απειλές. Γι' αυτό συνομιλούμε παρότι δεχόμαστε απειλές. Είναι τόσο απλό. Απλώς καλό είναι αυτό οι ακροατές να το σκέφτονται και όλοι μας. Δεν το λέω έτσι σαν να κάνω διάλεξη. Όχι μόνο όταν συζητάμε για τα χωρικά ύδατα, τον ενέργειο χώρο, τη νησιά, την κυριαρχία, αλλά να αναρωτιόμαστε γιατί τα ελληνικά κόμματα στην πλειοψηφία τους λένε αυτό που λένε για το Ρωσιο-Ουκρανικό πόλεμο, γιατί λένε αυτό που λένε για τη Μέση Ανατολή, γιατί λένε αυτό που λένε για το Ιράν, γιατί επιβάλλουν και οι Ρώσοι εκεί που τις επιβάλλουν? Μήπως και σε εκείνες τις περιπτώσεις υλοποιούμε την εξωτερική πολιτική μιας άλλης χώρας και όχι την εξωτερική πολιτική που θα συνέφερε τον ελληνισμό? Υπάρχει αντίκρισμα εξυπηρετώντας την πολιτική μιας άλλης χώρας, έστω, θα σας ποτέ ρωτήσει κάποιος? Ποτέ. Διότι αν υπήρχε η αποικιοκρατία θα θεωρούνταν ένα πρότυπο διεθνούς ύπαρξης. Ο λόγος που δεν υπάρχει η αποικιοκρατία, δεν υπάρχει, υπάρχουν ακόμη κάποιες αποικιοκρατικές σχέσεις και σχέδια, αλλά τέλος πάντων που αποτινάχθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό η αποικιοκρατία, είναι ότι αυτός ο οποίος σε κυδαιμονεύει και σου επιβάλλει τα συμφέροντά του δεν έχει κανένα λόγο πέραν του σημείου που τον ενδιαφέρει να σε χρησιμοποιεί, να ευημερήσει εσύ. Θα απομυζήσει ό,τι έχει να απομυζήσει από εσένα και την κρίσιμη στιγμή θα σε παρατήσει. Δείτε τι γίνεται, για να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν, με την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει ρημαχθεί ως χώρα. Την κρίσιμη στιγμή οι Αμερικανοί θα κλείσουν τη Στρόβιγγα, θα σηκωθούν να φύγουν από εκεί και θα πούνε
Δεν φταίγαμε εμείς. Εσείς χειριστήκατε τον πόλεμο λάθος. Εμείς όπλα και λεφτά σας στέλναμε. Λέει ο Δήμος εδώ, καλημέρα. Τα στρατηγικά κοιτάσματά μας είναι νότια της Κρήτης. Εκεί δεν υπάρχει καμία δουλειά για την Τουρκία. Μετά ψευτολιβικά ακυρωμένα μνημόνια. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχθές ενέκρινε το κονδύλι για το EastMed. Μισό λεπτό, Δήμο. Καταρχήν, ακυρωμένα τα μνημόνια, τα ψευτολιβικά, με συγχωρείς, μπορεί να λέμε εμείς παράνομο, πάνω στο τραπεζί είναι. Δεύτερον, τα κοιτάσματα νοτίως Κρήτης θα εμπλέξουν τη Λιβύη, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, και θα την εμπλέξουν έτσι περαιτέρω. Μετά και τη μειωμένη επίρρεια που εμείς δεχτήκαμε έναντι της Αιγύπτου. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σωστά το λες, ενέκρινε το κονδύλι για τον EastMed. Το θέμα είναι από πού θα περάσει. Γιατί ένας από τους παραδοσιακούς εκδότες της Κύπρου, ο Χατζηκωνσταντή, ο οποίος παίρνει την αυτοβιογραφία όλων των Κυπρίων Προέδρων, αναφέρει πράγματα και θάματα ότι του είπε ο Αναστασιάδης που δεν έχουν διαψευστεί, ότι κάντε το κορόιδο με τον EastMed, να μην περάσει από την Κύπρο, περάσει την Τουρκία. Και αυτά τα λέγαμε εμείς. Ελάτε, κύριε Τζιμά. Ναι, συμφωνώ λίγο πολύ, όχι λίγο πολύ, συμφωνώ με αυτές τις παρατηρήσεις σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εμείς το λέμε ακυρωμένο. Αποτελέσματα παράγει. Η Τουρκία είναι στη Λιβύη. Ξεχνούμε ότι στην ανατροπή παρεπιπτόντος Καντάφη, επιλογή Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών, εμείς ήμασταν συνεργοί και συνένοχοι. Όπως πήγαμε να είμαστε και στην ανατροπή Άσαντ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Οι ελληνικές κυβερνήσεις σε συνεργασία και κατ' εντολή ξένων κυβερνήσεων έκαναν ό,τι μπορούσαν για να υπονομεύσουν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα στην περιοχή αυτή. Και δεν έχει υπάρξει ακόμη ούτε μία εξεταστική επιτροπή για όλα αυτά. Δεύτερον, εγώ είμαι της άποψης, δεν είμαι ειδικός από αυτά που παρακολουθώ, ότι ο EastMed είναι ένα μη βιώσιμο project. Ότι εκταμιεύονται κονδύλια μπορεί να εκταμιεύονται. Αλλά υπάρχει και κάτι περισσότερο πέραν αυτού. Καλό είναι να περνούν, αγωγή από εσένα, εφόσον θα περάσουν. Αυτό δεν σε κάνει ούτε μεγάλη δύναμη, ούτε σε εξασφαλίζει από πλευράς κυριαρχίας από μόνο του. Γιατί αυτή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται από τη δεκαετία του 90. Θα περάσει ο τάδε αγωγός και αν περάσει αυτός ο αγωγός η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί και δεν θα την απειλήσει ποτέ κανείς ξανά κτλ. Υπάρχουν πλήστες όσες χώρες οι οποίες εξαιτίας των αγωγών που περάσαν ή ήταν να περάσουν και δεν περάσανε βρεθήκαν σε πολύ μεγάλα προβλήματα και δεν ευνοήθηκαν καθόλου. Αν έχεις κυριαρχία και εθνική πολιτική, όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα. Αν δεν έχεις εθνική πολιτική και δεν ασκείς με ικανοποιητικό τρόπο την κυριαρχία σου, αυτά όλα κάλλιστα μπορούν να γίνουν παράγοντες από σύνθεσή σου. Λοιπόν, θέλω να πάμε με δύο ερωτήματα και έτσι να κλείσουμε. Α, μου λέει και εδώ κάποιος, άρα τα Ραφάλ, τα F-35, οι φρεγάτες, γιατί τα πληρώνουμε αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε για να επιδείξουμε ισχύ? Είναι ερώτημα, λέει, εδώ. Δεν είναι ερώτημα, έχω, κύριε Τζιμά. Έχω την αίσθηση, βεβαίως. Και υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα. Γιατί την περίοδο κατά την οποία συντελείται, να είναι μια επανάσταση, μια μεγάλη αλλαγή στη στρατιωτική τέχνη, τεχνική, πείτε το όπως θέλετε, και βλέπουμε πολύ φτηνότερα, σε πολύ μεγαλύτερη μαζικότητα, σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό συστήματα και όχι πανάκριβες πλατφόρμες να ισοσκελίζουν το πλεονέκτημα αυτών των πανάκριβων πολεμικών πλατφορμών, γιατί εμείς επιλέγουμε αυτές και όχι την εγχώρια παραγωγή ή έστω όχι και την εγχώρια παραγωγή των πρώτων συστημάτων? Το βλέπουμε σε πάρα πολλούς πολέμους αυτό. Ακόμη και στο ρωσοκρανικό, στο παλαιστινιακό. Λοιπόν, γιατί εξακολουθούμε να αγοράζουμε πανάκριβα απ' έξω λίγες στην πραγματικότητα πλατφόρμες σε περίπτωση πολέμου και με περιορισμένο αριθμό πανάκριβων οπλικών συστημάτων, αντί να παράγουμε ή έστω και να παράγουμε πολύ περισσότερα, πολύ φτηνότερα εμείς? Το πρώτο βασικό ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα που έθεσε ο ακροατής απαντιέται. Διότι δεν τα αγοράζουμε για να πολεμήσουμε και σίγουρα όχι για να πολεμήσουμε την Τουρκία. Τα αγοράζουμε για να υποστηρίξουμε το ρόλο του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας και για να αγοράσουμε προστασία. Αυτό κάνουμε με τους εξοπλισμούς. Νίκος από Λονδίνο, ας πούμε, κύριε Τζίμα, ότι ορίζουμε ΑΟΣ, για παράδειγμα, οριοθετούμε με την Κύπρο.
υπολογίζοντας το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Αδιαφορώντας για τους Αμερικανούς που δεν μας σμπρώχνουν σε κάτι τέτοιο και αφήνοντας τους διαδρόμους διέλευσης, όπως λέει και το δίκαιο, το ναυτικό, ώστε Ρώσοι, Αμερικανοί, Άγγλοι να κατεβαίνουν και να ανεβαίνουν ελεύθερα αντιστοίχως στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν θα έδινε στρατηγικό βάθος που μας λένε όλοι ότι θέλει το Ισραήλ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή θα μας έκαναν οι Αμερικανοί ανεξυπηρετούμενοι? Ούτε αυτό δεν κάνουμε, λέει. Δεν θα μας έδινε επίσης, για να συνεχίσω τη σκέψη του ακροατή, στρατηγικό βάθος να αποκαταστήσουμε σχέσεις με ένα μεγάλο κομμάτι του αραβομουσουλμανικού κόσμου, με τον οποίο μέχρι 10 και 15 χρόνια πριν είχαμε προνομιακές σχέσεις? Δεν θα μας έδινε στρατηγικό βάθος να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τη Συρία, να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με το Ιράκ, να βελτιώσουμε τη σχέση μας με το Ιράν, να κερδίσουμε τις καρδιές του αραβικού κόσμου που κάποτε πήγαινε, σε έλεγε σε Έλληνας και σε έβλεπαν σαν αδερφό μέσω της Παλαιστίνης? Αυτά δεν δίνουν στρατηγικό βάθος στη χώρα. Είναι πράγματα που η χώρα τα έκανε. Δεν είναι κάτι ουτοπικό που προέκυψε από τη δική μου σκέψη ή οποιοδήποτε άλλο έτσι. Τα έκανε το 80 και πιο παλιά, αλλά κυρίως το 80. Τα έκανε ακόμη και το 90, τα έκανε ακόμα και το 2000. Τη δεκαετία του 2000. Γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τίποτε από όλα αυτά? Και να πω και κάτι άλλο. Αν εν τέλει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, δεν μπορούμε να ασκούμε κυριαρχία, τότε γιατί υπάρχουμε ακριβώς ως χώρα? Δηλαδή εδώ έχει κυριαρχήσει, χάρη στα μέσα ενημέρωσης, μια κουλτούρα που λέει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να οξύνει τη σχέση με την Τουρκία, γιατί οι Τούρκοι θα μας ορμήξουν και θα μας πάρουν το μισό Αιγαίο. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στη Γερμανία, γιατί μας κλείσουν τις τράπεζες. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι η Αμερική και δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνει. Θα μας αφήσει χωρίς προστασία απέναντι στην Τουρκία ενδεχομένως. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα απέναντι στο Ισραήλ, γιατί οι άλλοι είναι μουσουλμάνοι, θέλουν να μας φάξουν όλους, ειδικά εμάς τους Έλληνες, να μας βιάσουν, να μας κάνουν, να μας δείξουν. Κοινώς η Ελλάδα είναι μία, και όλος ο ελληνισμός, μία απροστάτευτη κουκίδα, η οποία μάλλον κατά τύχη θα υπάρχει ως κράτος εδώ και 200 χρόνια. Σχεδόν 200. Θέλω να κλείσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό, έξω από όλα αυτά. Γράφει εδώ πέρα ένας φίλος και θέλω ειλικρά να μας το σχολιάσετε, γιατί έχουμε συζητήσει. Έχει γίνει χαμός με αυτό το άρθρο του New York Times, ότι οι Ισραηλινοί είχαν τα πάντα στα χέρια τους ένα χρόνο πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και μάλιστα από την άλλη οργάνωση, όχι τη Χαμάς, από την Τζιχάντ, είχαν πέσει στα χέρια τους χάρτες. Το μόνο που δεν είχαν είναι τον ακριβές χρόνο του χτυπήματος. Μήπως, λέει ο κύριος Τζίμας, πια αναθεωρεί την άποψή του, δηλαδή το ήξεραν και το άφησαν, ή το ήξεραν και το υποβάθμισαν, το υποτίμησαν? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, διότι ένα άρθρο του New York Times δεν είναι επαρκής απόδειξη. Αλλά ακόμη και αν είναι έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε, και είναι τελείως διαφορετικό να το ήξεραν και να το άφησαν από το να το ήξεραν και να το υποτίμησαν, που σημαίνει ότι ήταν μια αποτυχία του συστήματος ασφαλείας. Είχα πει όμως και την πρώτη φορά, νομίζω μαζί που μιλούσαμε και το επαναλαμβάνω, ότι αν το πρώτο ενδεχόμενο, δηλαδή αν πήγαν να στήσουν μια γιγάντια προβοκάτσια, πρόκειται για πρωτοφανή ανοησία, διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι 50 μέρες μετά τα πράγματα για το Ισραήλ έχουν πάει καλά σε κανένα επίπεδο. Ακόμη και στο εσωτερικό της Ισραηλινής κοινωνίας που υπήρχε αυτό ότι ο Νετανιάχου το άφησε για να ενώσει την Ισραηλινή κοινωνία, δεν είναι ενωμένη η Ισραηλινή κοινωνία. Το ζήτημα των ομήρων διχάζει. Επομένως, επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι μέσα στις Ισραηλινές υπηρεσίες, δεν ξέρω τι συνέβη. Κρατώ μεγάλη επιφύλαξη για τα άρθρα του New York Times ούτως ή άλλως, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεχτούμε την ουσία του, αυτή η ερμηνεία, η μία ή η άλλη, το επίτηδες το άφησαν ή το υποτίμησαν, αλλάζει τελείως την οπτική στα πράγματα. Σωστά. Κύριε Τζίμα, πριν κλείσουμε, και ένα ερώτημα του φίλου του Αναστάση. Με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Γερμανία, το είπαμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής, να ζητά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου θα πρέπει να πάρει χρήμα αυτός που προσφέρει στην Ουκρανία, δηλαδή η Γερμανία, έχει να πει κάτι για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι βλέπει? Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να συζητήσουμε.
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια προβλήματα, τα οποία δεν είναι μόνο φετινά, είναι πολλών ετών. Και οι ευρωβουλευτές κάνουν ό,τι μπορούν να καταργηθεί το βέτο. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει μέχρι νεωτέρα σε μια πορεία συρρήκνωση. Έχασε ένα μέλος. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον, υπάρχουν κυβερνήσεις, μάλλον υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κυβέρνηση στην Ολλανδία, η οποία δεν ξέρω αν θα το κάνει, έχει ως διακεκριμένο στόχο δημοψήφισμα για την έξοδο της Ολλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, το μέσο εισόδημα των Ευρωπαίων πολιτών, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2014 και μετά αποκλίνει σε σχέση με το αμερικανικό μέσο εισόδημα, δηλαδή από τη χρονιά της επιβολής των Ρωσικών και Ρώσων και έπειτα. Τέταρτον, μετά το 2022, η αποκοπή από τη Ρωσία σημαίνει, ακόμη και αν με διαφόρους τρόπους ακόμη δεν έχουμε δει σε όλο το μέγεθος τις συνέπειες, σημαίνει ότι η καρδιά βιομηχανική της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φθήνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς τη βιομηχανική της καρδιά. Μπορεί να κάνει χωρίς την Ελλάδα, μάλλον, αλλά δεν μπορεί να κάνει χωρίς το βιομηχανικό της πυρήνα. Πέμπτον, έχει παρασυρθεί λόγω των αυτοκτονικών ηγεσιών της σε ένα πόλεμο, στην υποστήριξη ενός πολέμου, και έχει και η Γερμανία έτυχε να έχει το χειρότερο καγκελάριο ίσως από καταβολής. Λοιπόν, τον οποίο τον χάνει η πλευρά της Δύσης. Άρα θα πρέπει να βρεθεί και με ένα διεθνοπολιτικό ζήτημα. Ποια θα είναι η μορφή της Ουκρανίας στο τέλος αυτού του πολέμου και πώς θα τον διαχειριστεί. Πώς θα διαχειριστεί και τον πόλεμο το τέλος του, εφόσον έρθει σχετικό στα κοντά, και τη μορφή της Ουκρανίας. Έχει επίσης το πρόβλημα ότι βιώνει μια εσωτερική αλλαγή σχετισμού. Δηλαδή από διεθνοπολιτικής απόψεως η Πολωνία είναι πολύ σημαντικότερη από τη Γερμανία και από τη Γαλλία. Άρα όλα αυτά αν τα βάλουμε μαζί, είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά πολύ δύσκολες μέρες, και επίσης είναι πολύ προφανές ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του συμφώνου σταθερότητας σήμερα θα είναι μια καταστροφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει πολύ δισταγμός στο να γίνει. Εάν γίνει θα είναι καταστροφική. Αν δεν γίνει όμως, θα πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο να στηρίζει την ύπαρξή της. Διότι χωρίς το δημοσιονομικό σύμφωνο, για πολύ καιρό πού θα στηρίζεται η Ευρωζώνη. Όλα αυτά τα προβλήματα καλούνται να τα διαχειριστούν οι ηγεσίες οι οποίες είναι τελειωμένες. Ο Σόλτς, ο Μακρόν είναι τελειωμένες ηγεσίες. Έχουμε στην Ιταλία την υπερφιλόδοξη νεοφασίστρια Μελόνι και διαφόρους απίθανους τύπους οι οποίοι σεπηδούν και ακολουθούν στην πραγματικότητα εθνοκεντρικές αλλά ανεγμάτιστες εθνοκεντρικές πολιτικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κώστας μου λέει εδώ πέρα πριν κλείσουμε, ακούστε το, ο East Med είναι βιώσιμος, κύριε Τζίμα, γιατί θα παρέχει ενέργεια στο μεγαλύτερο καταναλωτή του πλανήτη που δεν έχει πλέον την επιλογή της Ρωσίας. Να μην λέμε λοιπόν, λέει, ανακρίβειες, και είναι στρατηγικό πλεονέκτημα διότι επιτρέπει και την εκμετάλλευση και των εγχώριων κοιτασμάτων. Όταν μιλάμε δημόσια, να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μισό λεπτό, κύριε Τζίμα. Κύριε Κώστα μου, καταρχάς, ότι επιτρέπει την εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων πρέπει να το έχεις αποφασίσει και αν μπορείς να το υποστηρίξεις και να μην τα βάζεις σε μοιρασιά και άλλα πολλά. Διότι μέχρι τώρα εμείς συζητάμε για τους αγωγούς και τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου από το Ισραήλ και την Κύπρο. Για το δικό μας δεν λέμε. Ένα. Δύο. Το αν παρέχει στρατηγικά κοιτάσματα, βεβαίως και παρέχει φυσικού αερίου. Το ερώτημα είναι το κόστος. Αν θα κάνει επιτρεπτή, παρά τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την όλη πράξη του εγχειρήματος. Γιατί ήδη διατυπώνονται απόψεις, πρέπει να σας πω, ότι αυτός ο East Med μπορεί να έχει και εναλλακτική διαδρομή και όχι κατά ανάγκη την Τουρκία. Ελάτε, κύριε Τζίμα. Δεν έχω να πω κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που είπατε. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό αναλύσεις οι οποίες λένε ότι η αρχική χαρακτηριστική του East Med δεν ήταν οικονομικώς βιώσιμη σε σχέση με τις ποσότητες που θα περνούσαν και τις άλλες εναλλακτικές. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο αυτό έχει παγώσει, έτσι φαίνεται, έτσι γνωρίζουμε, και ο λόγος είναι ακριβώς αυτός. Υπάρχουν φτηνότεροι δρόμοι σε σχέση με τις ποσότητες που πρόκειται να περάσουν. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι ένα ζήτημα. Να καταλάβουμε κάτι, ο πατριωτισμός μας δεν εξαρτάται, δεν είναι συνάρτηση της υποστήριξης του ενός αγωγού ή του άλλου.
ούτε η υπεράσπιση της κυριαρχίας είναι συνάρτηση των αγωγών, αλλά εν προκειμένου οι τελευταίες αναλύσεις που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι ο EastMed δεν είναι η συμφέρουσα επιλογή και ως δεν είναι βιώσιμη επιλογή. Κύριε Τζίμα, αν κάτι έχει αλλάξει, βεβαίως. Εγώ στέκομαι στο ας δούμε τι κάνουμε με τα εγχώρια πρώτα και μετά το συζητάμε. Αλλά εμείς δεν συζητάμε καν για τα εγχώρια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τζίμα. Καλή σας ημέρα. Και εγώ ευχαριστώ.